Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα της Λίτσας για άλλη μια φορά. Σήμερα θα κάνω παπουτσάκια με μελιτζάνες, με κιμά και μπεσαμέλ. Έχω πάρει μελιτζάνες φλάσκες. Τις έχω κόψει στη μέση, τις έχω αδειάσει από μέσα, τις έχω ρίξει λίγο λάδι, λίγο αλατάκι, λίγη ρίγανη και τις έψησα στο φούρνο. Είναι έτοιμες. Θα κάνουμε τον κιμά και στο τέλος θα κάνουμε την μπεσαμέλ. Θα βάλουμε λαδάκι στο τηγάνι μας. Αυτό. Και εδώ έχω τρίψει ένα κρεμμύδι με 2 σκελίδες σκόρδο. Βάλουμε μέσα και αυτό και θα περιμένουμε να γυαλίσει. Όχι, να το καβουρδίσουμε. Το κρεμμύδι. Και βάλουμε τον κιμά μας. Είναι μισό κιλό μοσχαρίτσα. Θα ρίξουμε λίγη σάλτσα, μισό χουμαρό, όχι ολόκληρο, εκεί. Λίγο λατράκι. Και λίγο πιπέρι μαύρο. Λίγο νεράκι, όχι πολύ. Αυτό. Και θα το σκεπάσουμε να το αφήσουμε να βράσει. Θα βάλουμε και λίγο μαϊντανό. Που πάει με όλα. Δύο λεπτά και έτσι είναι έτοιμος ο κιμάς μας. Έχει πει το νερό του όλο, έμεινε με τη σαλτσούλα του. Θα αφήσουμε ένα λεπτάκι μόνο να μαραθεί λίγο μαϊντανός και το κλείνουμε. Κιμάς μας είναι έτοιμος. Θα γεμίσουμε καλά τις μελιτζάνες με το κιμά και από πάνω θα βάλουμε την μπεσαμέλα και λίγο γούντα τριμμένο και μετά στο φούρνο. Οι μελιτζάνες είναι έτοιμες. Θα ετοιμάσουμε και την μπεσαμέλα
δεν αργεί και θα τις βάλουμε μετά στο φούρνο. Θα βάλω λίγο βιτά. Και 3 κουταλιές αλεύρι. Μισό λίτρο γάλα. Λίγο αλάτι. Ένα μπαλάκι μοσχοκάρι εδώ που το έχω τρίψει. Η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη. Ρίχνουμε και τα αυγουλάκι. Κλείνουμε το μάτι. Αυτό ήταν. Βάλουμε την μπεσαμέλ από πάνω, έτσι. Βάλουμε την μπεσαμέλ και από πάνω θα βάλουμε λίγο γκούντα. Και στο φούρνο. Έτοιμο για το φούρνο. Βάλαμε την μπεσαμέλ, βάλαμε το γκούντα και πάμε για ψήσιμο. Τα παπουτσάκια μας είναι έτοιμα. Τα βγάλαμε από το φούρνο, έχουν γίνει ωραιότατα και ας βγάλουμε και στο πιάτο να τα δούμε. Τα παπουτσάκια μας είναι έτοιμα λοιπόν. Έβγαλα και στο πιάτο να τα δούμε. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, Κουζίνα της Λίτσας. Πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Κάντε και μια κοινοποίηση να μας γνωρίσουν και οι φίλοι μας, οι φίλοι σας. Και ένα like να ακούσω και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ.